Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Νομίζω θα χρειαστώ λιγότερο από 3 λεπτά. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην τοποθέτηση του κυρίου Σταϊκούρα. Εμείς θεωρούμε αναμφίβολα θετικό το γεγονός πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώνει για τις θέσεις του τους διεθνείς επενδυτές. Θέλω να ελπίζω πως μαζί με την παρουσίαση των θέσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώνει τους επενδυτές και για το νέο περιβάλλον σταθερότητας που εμπεδώνει τώρα η ελληνική οικονομία και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Αλλά ακόμα και αν δεν το κάνει ο ίδιος, να είναι βέβαιος πως την ίδια δουλειά κάνουμε και εμείς συστηματικά κάθε μήνα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι και εγώ στο Λονδίνο για να δω ακριβώς τους ίδιους επενδυτές, χωρίς όμως να σηκώνουμε τη φασαρία που σήκωσε ο κύριος Μητσοτάκης με μια επίσκεψη τέτοια. Θα ήθελα όμως τις θέσεις που κοινοποιεί ο ίδιος στους διεθνείς επενδυτές να τις κοινοποιήσει και σε εμάς. Να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς λέει για μια σειρά θεμάτων που μέχρι τώρα παραμένει αόριστος, αλλά να ξέρει και ο ελληνικός λαός που μέχρι σήμερα δεν έχει καθαρή εικόνα για τις θέσεις αυτές. Επιστρέψω τώρα στο κύριο θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ολομέλεια να υπερψηφίσει το σχέδιο νόμου για την κύρωση της απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια περιοδική έγκριση του συστήματος χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το μέγεθος του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Θα θέλαμε να είναι και παλεύουμε να είναι αρκετά υψηλότερο. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία πως θα θέλαμε να έχει μια πολύ ισχυρή διάσταση αντικυκλικής πολιτικής, αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής που σήμερα απουσιάζει, με τη θέσπιση, αν θέλετε, αυτόματων σταθεροποιητών, παραδείγματος χάρη επιδομάτων ανεργίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα ή άλλων μεταβιβαστικών πληρωμών. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, που γνώρισε ένα, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, ασύμετρο σοκ, ένα σοκ που αφορά δηλαδή την ίδια και όχι την υπόλοιπη Ευρώπη και που κατά συνέπεια το μοναδικό εργαλείο σταθεροποίησης, η νομισματική πολιτική, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ένα πολύ θετικό βήμα την ψήφιση του σημερινού νομοσχεδίου και ξανά καλώ την Ολομέλεια να το ψηφίσει. 2 λόγια πάνω σε σχόλια που ακούστηκαν για την τροπολογία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης πάνω στο θέμα των 100 δόσεων. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι ένα θέμα που βλέπουμε θετικά. Μην ξεχνάτε ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση της αριστεράς πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο. Και μάλιστα θεωρήθηκε τότε μονομερής ενέργεια και μας επιπλήξατε γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι αδύνατο να οικοδομηθεί, και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό, είναι αδύνατο να οικοδομηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσόδων και να εμπεδωθεί φορολογική συνείδηση όταν κάθε χρόνο υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, δίνω ένα παράδειγμα, να εμπεδωθεί αξιοπιστία ενός νομίσματος όταν κάθε χρόνο υποτιμάται. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν μπορεί να εμπεδωθεί αξιόπιστο φορολογικό σύστημα όταν κάθε χρόνο υπάρχουν ρυθμίσεις για αυτούς που δεν καταβάλουν τη φορολογική τους υποχρέωση με συνέπεια. Τι κίνητρο άλλωστε θα είχε κάποιος να είναι συνεπής όταν γνωρίζει πως κάθε τόσο υπάρχει ρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στις συνέπειες της ύφεσης, στην ικανότητα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων να πληρώνουν φόρο από τη μία και την
επιβράβευση, αν θέλετε, των συνεπών φορολογούμενων από την άλλη. Η τροπολογία που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν πετυχαίνει αυτή τη βέλτιστη ισορροπία. Έχουμε θετική στάση, το βλέπουμε και θα επανέλθουμε. Δύο λόγια τέλος, γιατί ακούστηκαν απίστευτες ανακρίβειες για το βιβλίο του Galbraith. Ακούστηκε καταρχάς ότι ήταν σύμβουλος, λέει, του κυρίου Χουλιαράκη. Κύριε Βρούτσι, το διάστημα Φεβρουαρίου-Αυγούστου του 2015 ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και ήμουν επικεφαλής της τεχνικής διαπραγμάτευσης από τον Απρίλιο στον Αύγουστο του 2015. Κύριος Γκαλμπρέι δεν είχε απολύτως καμία θεσμική θέση και προσέξτε το αυτό, προσέξτε το, δεν βρέθηκα ποτέ, παρότι ήμουν επικεφαλής της τεχνικής διαπραγμάτευσης, δεν βρέθηκα ποτέ ούτε σε μία σύσκεψη με τον κύριο Γκαλμπρέιθ παρόντα. Ποιος είναι ο κύριος Γκαλμπρέιθ? Πρώτα απ' όλα αυτά που λέει είναι απίστευτες φεδρότητες, είναι απίστευτες φεδρότητες, είναι ανεκδίγητη δονκιχωτισμοί από έναν άνθρωπο που δεν είχε απολύτως καμία θεσμική θέση. Απολύτως καμία θεσμική θέση. Θα ήθελα όμως πολύ να μας πει, γιατί δεν το λέει σε ένα βιβλίο 250 σελίδων, με ποιους συμμετείχε, σε ποιες συσκέψεις, τη στιγμή που δεν είχε απολύτως καμία επαφή με τη θεσμική δομή της διαπραγμάτευσης από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Ευχαριστώ.